Νομίζω είναι μια αμιγώς τυχοδιοκτική, άκρος μη συμβατή πρόθεση της κυβέρνησης για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, διότι το πραγματικό δίλημα είναι παραμονή στην Ευρώπη και δραχμή. Και ξέρετε, όλα αυτά περί δημοψηφισμάτων, περί σχεδίου συμφωνίας, ποια συμφωνία, για ποια συμφωνία μιλάμε, κυρία Δουβλιαράκη, για να καταλάβω κι εγώ. Αυτή τη στιγμή το Euro που δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά είναι υπεκφυγές για την υλοποίηση ενός σχεδίου που μάλλον τώρα φαίνεται το ένα βήμα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με την εθνική πολιτική της χώρας μας που είναι η παρουσία μας στην Ευρώπη και στον Ευρώ. Όλα τα άλλα, καταλαβαίνετε, είναι για δημιουργία εντυπώσεων και απόδραση από την σημερινή δύσκολη πραγματικότητα. Απόδραση, αλλά με το δρόμο να δείχνει προς τα πού, κύριε Πλακιωτάκη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση μας οδήγησε σε ένα τεχνητό αδιέξοδο. 5 μήνες τώρα, με αποκλειστική και πραγματική ευθύνη της κυβέρνησης, έχουμε οδηγηθεί σε ένα σημείο όπου οι διαπραγματεύσεις τεχνιέντος έχουν κολλήσει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, έτσι, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας έφερε σε ένα διέξοδο. Ή θα πρέπει να προχωρήσει μια επόδυνη συμφωνία ή να πάει σε ρήξη. Εντολή για ρήξη και για επιστροφή στην δραχμή δεν έχει ο κύριος Τσίπρας. Η εντολή που πήρε η πρόσφατη λαϊκή εντολή είναι να διαπραγματευτεί εντός του ευρώ. Άρα γιατί συζητάμε? Πάντως σήμερα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και μετά την απόφαση αυτή και την ανακοίνωσή της αργά χθες το βράδυ, κύριε Πλακιωτάκη, η λέξη συμφωνία έτσι όπως έχει υποθεί μέχρι σήμερα έχει αλλάξει τη θέση της, έχει πάρει η λέξη σχέδιο, δεν ξέρω αν εντέχνως γίνεται αυτό ή όχι. Υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν σχόλια ότι κανονικά το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο Eurogroup, μάλιστα και από τον εκπρόσωπο του Γερούντα Ντάιζελμπλουμ υπόθηκε πριν από λίγο ότι ξέρετε κανονικά το θέμα αυτό θα περάσει σήμερα στην συνεδρίαση, μια συνεδρίαση η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα. Κοιτάξτε, άρα οφείλουμε να περιμένουμε την απόφαση, έτσι, αλλά σας είπα, σε κάθε περίπτωση έχουμε οδηγηθεί σε ένα πραγματικό αδιέξοδο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που δεν έχει καμία εντολή να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. Καμία εντολή, και το επαναλαμβάνω αυτό. Άλλωστε να σας θυμίσω ότι και η πρόταση της κυβέρνησης ήταν 8 δισεκατομμύρια ευρώ με υπογραφή Τσίπρα. Και εγώ ερωτώ, γιατί δεν φέρνει αυτή την πρόταση σε δημοψήφισμα? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Μάλιστα. Εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στους διαδρόμους της Βουλής. Έχει υποθεί και έχει ακουστεί ότι, ξέρετε, ενδεχόμενα λίγο παρακάτω στην πορεία και σε τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας να δούμε και πρόταση μομφή σε βάρος της κυβέρνησης. Αυτά τα γνωρίζετε, τα ξέρετε? Εντάξει, αυτά πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται. Η ουσία είναι, κυρία Δουβλιαράκη, εσάς σας αφορά ενδεχόμενα ως κόμμα. Εκεί που πρέπει να μείνουμε και θα πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο είναι η καταστροφή της χώρας. Σε όλα τα άρα που διαραίουν είναι απλά θυμολογίες. Μάλιστα. Πρέπει να παραμείνουμε στο στόχο, έτσι, θα πρέπει με εθνική ομοψυχία και ενότητα να αποκρούσουμε τις απειλές περί εξόδου της χώρας μας από την Ευρώπη και από το Ευρώ, να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι στη σημερινή δύσκολη και αδιέξοδη κατάσταση έχει περιέλθει λόγω των λανθασμένων επιλογών από την σημερινή κυβέρνηση, που δυστυχώς απεδείχθη στην πράξη ότι δεν διέθεται κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν και ξέρετε βέβαια και έχει απαντηθεί σε όλους τους τόνους ότι το διακύβευμα από κυβερνητικής πλευράς δεν είναι το ευρώ ή δραχμή, αλλά το διακύβευμα είναι η συμφωνία ή το σχέδιο ή η συμφωνία και οι σκληρές πιέσεις των εκβιαστών, των δανειστών, έτσι όπως τουλάχιστον αποκαλούνται μέχρι στιγμής, και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βούτσης στην αρχή και είχατε τη δυνατότητα να τον ακούσετε, ότι δεν τέλειωσε η Ελλάδα, τελειώνουν οι πολιτικές της λιτότητας.
Κοιτάξτε, η επιστροφή στη Δραχμή θα φέρει την Ελλάδα και εκτός ευρώ, έτσι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα διλήμματα είναι μεγάλα. Μάλιστα. Επιμένετε έτσι, λοιπόν ότι το διακύβευμα ουσιαστικά είναι αυτό και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αυτή, κύριε Πλακιωτάκη. Βέβαια. Τώρα και επιστροφή στη Δραχμή, τι να συζητάμε. Μάλιστα. Μιλάμε για ολική καταστροφή, για επιστροφή 50 χρόνια πίσω. Έτσι, τι μισθούς, τι συντάξεις, τι ενέργεια, τι να συζητάμε τότε. Θα μιλάμε πάνω στα συντρίμμα μιας χώρας, η οποία θα είναι εκτός της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, απομονωμένη. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν έχει κανένα απολύτως. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, αν και είπατε ότι αφήστε τους να λένε ό,τι θέλουν να λένε, γιατί υπάρχουν και σκοπιμότητες και διαρροές. Εάν σε εσάς, στη δική σας την παράταξη, υπάρχει θέμα του να προκληθούν εκλογές, κύριε Πλακιωτάκη. Κοιτάξτε, μην βιαζόμαστε. Έτσι. Θα δούμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Μάλιστα.